Guys, my bloodline must be severed. The last remaining werewolf must be destroyed. Λοιπόν, ο Animus Maker αυτή έχει δικά σου τραγούδια. Εδώ πέρα να κάνετε νέο project, εδώ πέρα να κάνετε load project, εδώ πέρα είναι να κάνετε load songs, demo, που μερικά πρέπει να τα κατεβάσετε. Λοιπόν, το Mad Music Maker κοστίζει, όσοι θέλουν το αγοράζουν, όσοι θέλουν το κάνουν crack. Αλλά για crack ψαχτείτε, γιατί εγώ κατεβάζω μερικά crack για, για sound pools και τέτοια. Πρέπει να ψαχτείτε και να κατεβάσετε την έκδοση 2013 premium. Δηλαδή όποια φέρετε, αλλά γι' αυτό κάνουν το tutorial τώρα. Download sound pack for free, κατεβάζετε δωρεάν πράγματα που πρέπει να τα κατεβάσετε, δηλαδή είναι καλύτερα να τα κατεβάσετε. Φορτώνει και watch the destruction video, δεν έχω πατήσει ποτέ, μάλλον είναι για να δεις βίντεο και τέτοια. Πέραν όλα αυτά που έχω κατεβάσει και όλα τα έχω κατεβάσει. Και θα κάνω λάδι ένα νέο project για να σας δείξω. Λοιπόν, εδώ πέρα καλύτερα να κάνετε display frames για να φαίνονται τα δευτερόλεπτα, αλλά ό,τι θέλετε. Λοιπόν, αυτό το bar εδώ πέρα είναι για να δείξει μέχρι πού θα παίξει. Άμα ας πούμε βάλουμε, θα βάλω κάτι στην τύχη, δεν ξέρω, θα βάλω το, αυτό. Και φημίζω μερικά σαν όσους πρέπει να τα κατεβάσετε ή μερικά πρέπει να τα κάνετε load πατώντας add. Λοιπόν, άμα βάλω να παίζει αυτό, δεν θα παίξει μέχρι το τέλος. Παίξει μέχρι εδώ. Μέχρι την μπάρα, ok. Λοιπόν, έτσι θα κάνει την μπάρα μέχρι το τέλος του κομματιού, αλλά μπορεί να γίνεται και αυτόματα. Γι' αυτό, εδώ πέρα είναι η ένταση. Εδώ πέρα είναι click ρυθμός, ακούγεται και ένα... Ακούστε. Να ενεργοποιήσει, λοιπόν. Πιάνει κάτι σαν tempo αυτό, νομίζω. Και ναι, εδώ πέρα είναι εικονίδια που πέτα αλλάξετε και τέτοια. Και εδώ πέρα είναι τα πάντα, η μουσική δηλαδή. Μπορεί να διαλέξετε, ας πούμε εγώ θα πάρω αυτό. Θα πάρω αυτό. Με το set volume το κάνετε πιο δυνατό και πιο χαμηλό. Και θα πάρω και αυτό. Το άλλο λίγο δυνατά. Και έχω φτιάξει ένα απλό τραγούδι. Βλέπετε. Και έχω φτιάξει ένα πολύ απλό beat που μπορώ να το ακολουθήσω. Βέβαια είναι μόνο αυτά. Υπάρχουν και κιθάρες, υπάρχουν και metal balls. Και το καθένα έχει υποτίθεται ένα χρώμα, τα πάντα τα συναντήσετε συνήθως με τέτοιο χρώμα. Ορχέστα νομίζω υπάρχει μόνο στο Metal Ball. Και τέτοια. Αυτό το users είναι ένα πρόβλημα που μου έχει προκαλεθεί και δεν ξέρω καν τι είναι αυτό, είναι πολύ scary το πρόβλημα. Αυτό είναι World Africa. Αυτό είναι το One Shot που τα συναντάτε πολύ σπάνια. Τα vocals είναι φωνητικά. Ναι. Μερικά βέβαια δεν είναι και από μια ιστοσέλιδα που τα έχει όλα. Δηλαδή μερικά πρέπει να ψάξετε και τα έχω φτιάξει άλλη και τέτοια. Μια συγκεκριμένη ιστοσέλιδα για soundtracks. Τέλος πάντων, την έχω στο description. Μπορεί να δείξει πολλά τέτοια. Πάρα πολλά τέτοια. Λοιπόν, το file manager είναι για να βρίσκετε αρχεία και μουσικές από τον υπολογιστή σας. Εγώ πέραν τα instruments που τα πιο πολλά τα έχω κατεβάσει και από την ιστοσελίδα και από αλλού. Αυτά είναι τα synthesizers που και πάλι μερικά έχω κατεβάσει και από τα δωρεάν και από άλλα και από τέτοια. Εγώ πέρα να σας προσδείξω το Revolta. Αυτά πρέπει να ξέρετε κάνετε, που τα κάνει κάτι στην τύχη. Δεν ξέρω. Πέρα ρυθμίζετε και κάνετε. Μερικά τέτοια μικρά για να φτιάξετε. Μερικά μικρά κόλσα. Μερικά
Μερικά loops, γιατί loops τα λένε, αυτά δηλαδή, μερικά πρέπει να είναι βήτα. Και αυτό άμα έχει τραβάσει το βήτα σφορτώνει και κάτι πέρα κάνετε και εδώ πέρα το ενεργοποιήσετε, κάτι τέτοια. Αλλά εσείς κατεβάζετε απλώς το βήτα και θα σας γίνουν όλα αυτόματα πιστεύω. Τώρα εγώ... Ξέρετε γι' αυτό. Τα synthesizers είναι για beats και τέτοια. Μου ακούστε αυτό που είναι και το καλύτερο πιστεύω. Μπάς και βιάζω beats και μπάς και τέτοια. Και βέβαια να μην βάζετε μπάς ή να βάζετε και τα δύο, οπότε μην βάζετε ένα από τα δύο. Και τέτοια αυτό το απλό beat. Το Atmos, δεν θα αναφερθώ ιδιαίτερα στο Atmos. Το Atmos είναι για ήχους της φύσης. Hip hop, bla bla bla, μουσικό και άλλο. Είναι για ήχους της φύσης. Αυτά μπορείτε να τα κατεβάζετε και σε Steels, γιατί υπάρχουν Steels. Και ας πούμε μπορείτε να φτιάξετε ήχους, να βάλετε τον άνεμο ή οτιδήποτε. Πού ακούστε αυτό. Καλά στο αφήσει ο κόσμος. Το ακούτε, φτιάξαμε έναν ήχο της φύσης για να βάζετε τέτοια μουσική και τα βίντεο σας και τέτοια. Τέλος πάντων. Σταμάτα! Λοιπόν, εδώ πέρα τα templates που είναι fair. Θα βάλω... Βάλω αυτό. Αυτό. Και ακούστε πως είναι έτσι. Παίρνω ένα. Ακούστε πως άλλαξε ο ήχος. Και πατώντας τα βάζω να βγάλει και παράδειγμα. Come on. Come on. Βάλετε και πολλά μαζί. Τα vintage effects είναι και άλλα effects. Βέβαια στα audio effects μπορεί να βάλετε και δύο βασικά το slow motion. Και αν δεν το κάνετε πιο γρήγορο, μπορείτε να βάλετε το high speed αυτό. Τέλος πάντων, τώρα δεν βλέπει γιατί έχω βάλει το slow motion. Βάλετε το high speed. Και το high speed να πιάνει tempo και τέτοια. Vintage effects τώρα. Ας δούμε αυτό το wow. Οκ, leaf pads είναι. Δεν είναι σίγουρο εγώ, καλά είναι ζωντανά πάτσα. Πώς τα πούμε σε τέτοια, κάτι τέτοιο. Livid είναι... είναι για κάπως έτοιμο να νομίζω songs, κάτι τέτοιο. Παίρνε... Τίτλοι. Αυτά είναι για βίντεο όμως, για άμα θέλετε να φτιάξετε βίντεο. Που θα φτιάξεις και βίντεο μαζί με τη μουσική στο μάτι. Εκεί με αυτό θα σας δείξω σε λίγο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά εφέ για βίντεο και να σχεδιάζετε. Ρόγκα και τέτοια. Απλώ θα σας δείξω απλώς όλα τα βασικά. Και πάμε και σε λίγο και στα βίντεο. Πούμε, για να δείτε το βίντεο που έχετε κάνει, πατήστε View, Arranger, όχι, Video Monitor και Show Video Monitor. Που πέρα κάτι full screen, video output, bla 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 bla. Εδώ πέρα, κοιτάξτε, πατάω play. Και αυτό είναι το κειμενάκι που έγραψα. Fast, DGR, HDGR. Τέλος πάντων. Οκ. Οκ. Τώρα. Τα video effects είναι για όταν κάνετε βίντεο. Αλλά πριν κάνω βίντεο πρέπει να βάλετε τα visuals. Ή που τα σύρετε ένα βίντεο στο Magic Music Maker από τον υπολογιστή σας. Μια εικόνα. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι όλα τα visuals και αυτά πρέπει να κατεβάσετε. Μόνο πολύ λίγα υπάρχουν. Τρία, δεν θυμάμαι τώρα. Νομίζω το Train.
Ποιο άλλο. Δεν θυμάμαι τώρα. Μπορείτε να βάζετε πολλά τέτοια. Μπορείτε να βάλετε και δύο ταυτόχρονα. Κοιτάξτε, τώρα είναι δύο ταυτόχρονα. Και είναι βίντεο λογικά. Τώρα είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλά ωραία visuals για να βάλετε. Αυτοί είναι χορευτές και χορεύτριες, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, είναι για αυτήν και music videos και τέτοια. Άμα θέλετε να κάνετε. Εγώ βέβαια δεν φτιάξα το Magic Music Maker το βίντεο, το ηχογράφησα. Δηλαδή το όχι το ηχογράφησα, το τράβηξα στο Minecraft. Μετά κάτι και ρεκόρ τη φωνή σας, απλώς εμένα πρέπει να έχετε λίγο κάπως επαγγελματικό μικρόφωνο. Δεν ακριβώς επαγγελματικό, αν μην ακούγονται πολλά, γι' αυτό και εγώ δεν τράβηξα φωνή στο βίντεο. Γιατί ακούγονται λίγο. Χρειάζεστε λίγο πιο επαγγελματικό βίντεο. Και μικρόφωνο, κόλλησα, sorry. Κολόπολη. Και ναι, αυτά. Το keyboard δεν είμαι σίγουρος τι κάνει. Είναι για MIDI που παίρνει να κοπήσετε με το β. Παίρνει για quickly effects γρήγορα. Και τέλος πάντων. Τώρα οι άλλες ρυθμίσεις. Αυτά είναι published online και τέτοια. Αυτά τα βρείτε μόνοι σας. So. Αυτός είναι ο song maker για να έχουν τα αυτόματα songs. So, bla bla bla. Και ναι. Άμα θέλετε να ρωτήσετε κάτι, πείτε μου στα comments. Και αυτά. Όχι, μάλλον θα δείξω λίγο το β. Σε έλεγα τόση ώρα για το β και βρήκα καθάριζα. Λοιπόν, το β είναι για κεφάρα και τέτοια κάπως. Όχι μόνο για κεφάρα, για πολλά όργανα, αλλά κάπως εσύ τα σχεδιάζεις. Είναι MIDI κάπως. Ωραία, κόλλησε. Οκ, να το πάω έτσι. Αυτό είναι ένα έτοιμο νομίζω. Αυτό είναι ένα έτοιμο. Βέβαια σου δεν σχεδιάσει τον media. Να το στο media editor. Αυτό μπορεί να βάλετε δικά σε σχολές και τέτοια. Σχεδιάσετε. Μα με το βιτσιό κλιμ μπορείτε να σβήσετε. Και με το αριστερό κλικ μπορείτε να βάλετε. Στο για να δούμε τι κάναμε. Έτσι το κάναμε λίγο σαλάτα, αλλά πάλι πολύ ωραία. Πέρα για να κάνετε art, είναι DLL, file, vocal, πολλές ιστοσελίδες και είναι και άλλα MIDI. Υπάρχουν πάρα πολλά.
τώρα τα Αμερική σας τα παίζει λίγο να το πω το Β. Ξέρω αν προφέρετε. Το Live ID είναι εκεί όπως σας έδειξα. Το άλλο είναι το Machine. Δεν τράβω το τέτοιο. Και είναι για drums και τέτοια. Λίγο. Και έτσι φτιάχνεις απλά beat. Και μπορείς να βάζεις και πιο πολλά άμα θέλεις, να το κάνεις δηλαδή πιο ψαχμένο. Εγώ το βούλεψα πολύ το song για το Minecraft. Και φτιάχνεις απλά μπιτάκια έτσι και τραγούδια. Είναι πολύ εύκολο, πιο εύκολο από το Fruity Loops και αυτό το έχω και φτιάχνω μερικές φορές. Μάλιστα, κάνα μια ψηφοφορία κάτι τέτοιο και το βάζει μου και νομίζω βγήκε. Νομίζω δεύτερο βγήκε και το FL Studio πολύ πιο κάτω. Μέχρι να πάρω κάτι και δεν θα βγει από το βίντεο. Κάπως έτσι. The wolf's bloodline must be severed. Αυτό που ακούγεται μόλις τώρα αυτός που μιλάει, δεν ξέρω αν τα ακούτε, είναι ένα νέο texture, να το πω texture πάτη που βάζει τον υπολογιστή και ο Vix είναι γεμάτο σύμπαντο όπως βλέπετε και στη φωλιεράει και τέτοια. Και για το κάνετε export, πατάτε export. Βέβαια εγώ έχω βάλει κάτι και μπορώ να το κάνω, θα βάλω κάτι στα πρόσια τώρα. Αυτό ας πούμε. Τώρα, μπορώ να κάνω βίντεο, βίντεο ζάβι. Μας βίντεο, βίντεο σκούπι κάνω. Πίξω. Μπέρνα audio, κάνε CD, backup, import. Ναι, μπλα. Και τέλος πάντων, αυτά για το Match Music Maker. Θα έχω κάποια link στο description για τα soundtracks και για να αγοράσετε. Για cracks δεν έχω, ψάξτε να φέρετε για cracks. Απλώς θα βάλω το link για να δείτε και λίγο πώς είναι, να δείτε λίγο τι μουσικές έχουν. Αν και τα cracks γράφω στο description συνήθως. Τόσο να κάνεις βαριέται. Και αυτά από εμένα. Γεια σας!